περνάμε την ώρα μας και ό,τι μας τύχει. Χαμηλά βρίσκεται το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, δεδομένης της μικροεγκληματικότητας αλλά ακόμη και της μειωμένης δύναμης της αστυνομίας. Αυτό επιβεβαιώνουν πολίτες και επαγγελματίες, αυτοκινητιστές ταξί στην Πάτρα. Οδηγοί ταξί δηλώνουν έρμεα των διαθέσεων του οποιοδήποτε επιβουλευτή της εισπράξης της ημέρας τους. Μιλάσεστε με κάποιο τρόπο? Όχι. Είμαστε εκτεθειμένοι στον καθένα. Από εκεί και πέρα, ό,τι τύχει, τα αφήνουμε στη μοίρα. Η εγκληματικότητα στα ύψη και οι οδηγοί ταξί δηλώνουν φοβισμένοι και τρομοκρατημένοι. Βραδινές ώρες, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Μοναδικό τους όπλο, ο ασύρματος. Εάν συμβεί όμως κάτι, θα προλάβουν? Το βράδυ είναι λίγο περίεργο, γιατί δεν ξέρουμε ποιος μπαίνει μέσα. Λίγο ειδίσματα στις περιοχές. Προσφυγικά, λίγο πιο έξω από το Ρίο. Εντάξει. Και όταν πηγαίνετε βράδυ? Προσπαθούμε να κάνουμε το σταυρό μας και πιστεύουμε να μην γίνει τίποτα κακό. Κάτοικοι περιοχών τώρα εκτός των κέντρων των πόλεων προχωρούν σε μέτρα αυτοπροστασίας. Γνωρίζουν πως ακόμη και αν κληθεί η αστυνομία σε ένα περιστατικό, υπάρχει η πιθανότητα λόγω της έλλειψης προσωπικού αυτό να μην γίνει έγκαιρα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται ακόμη και για τη σωματική τους ακεραιότητα. Εκεί που μένω, έρχονταν το 100, έβγαινε στην πλατεία και το έβλεπε τα βράδια να είναι εκεί 1-2 η ώρα. Τώρα δεν το βλέπω πουθενά. Ασφάλεια έχουμε, μάτια μου. Μέτρα παίρνω, προσπαθώ, κοιτάω, ξέρω εγώ. Στην πολυκατοικία έχουμε βάλει διπλές κλειδονιές, διπλιά κλειδιά, από μέσα σύρτης, τέτοια πράγματα. Ειδικά τις νυχτερινές ώρες τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα. Ακόμη και όσοι δεν γνωρίζουν τι προσωπικό διαθέτει η ελληνική αστυνομία στις νυχτερινές βάρδιες, αντιλαμβάνονται τις ελλείψεις που ενδεχομένως να τους αφήσουν ακάλυπτους, αν και όποτε χρειαστούν επέμβαση αστυνομικού.